Γεια σας, είμαι ο Σαριδάκης ο Νίκος από τα Έπιπλα Σαριδάκη και σήμερα θέλω να δούμε μερικά είδη ξύλου που έχω εδώ στο εργαστήριο, που υπάρχουν πάρα πολλά είδη που υπάρχουν στην επιπλοποιία και στην ξυλουργική γενικότερα είδη ξύλων από δέντρα. Το καθένα έχει τα δικά του γνωρίσματα, τη δικά του εμφάνιση, τα δικά του χαρακτηριστικά. Θα σας δείξω κάποια που έχω εγώ εδώ στο εργαστήριο από παλιότερες δουλειές και που έχω κάνει και που μου έχουν περισσέψει από αυτά που έχω κάπως σαν στοκ ξυλία και θα προσπαθήσω έτσι να σας μιλήσω λίγο στο πώς είναι το κάθε ξύλο και κάποια γνωρίσματα που τυχαίνει να γνωρίζω εγώ, ας πούμε. Ευχαριστώ πάρα πολύ εκ των προτέρων και πάμε να τα δούμε. Πάμε να δούμε το πιο αγαπημένο και πιο δουλεμένο από εμένα ξύλο που αγαπάω, ας πούμε, και μου αρέσει, είναι η ελληνική καρυδιά. Όπως βλέπουμε, η ελληνική καρυδιά, δεν είναι, ενώ τα περισσότερα ξύλα θα τα συναντήσουμε τα βιομηχανοποιημένα σε ένα τέτοιο στυλ, ας πούμε, να έχουν ομοιομορφία στο χρώμα τους και ενδεχομένως και στα νερά τους, η ελληνική καρυδιά έτυχε αυτό το ξύλο να είναι έτσι, αλλά τα περισσότερα που θα συναντήσετε είναι είτε έτσι, είτε έτσι. Θα έχουν και διχρωμίες, θα έχουν περίεργα νερά ενδεχομένως. Να δούμε πιο σκούρο εδώ, πιο ανοιχτό εκεί. Και αυτή είναι και η ομορφιά της, έτσι. Όσο και να προσπαθήσεις, ομοιομορφία στην ελληνική καρυδιά δεν θα δεις. Οπότε, αν θέλεις κάτι πιο απαλό και πιο ομοιόμορφο σε χρώμα, δεν πας σε αυτό το ξύλο, έτσι. Πλέον είναι ιδιαίτερος σπάνια στην αγορά, σε ξυλεμπορικά δηλαδή, για να τη βρει ο τεχνίτης ενδεχομένως να πρέπει να ψάξει στην επαρχία. Πιο πολύ σε ξυλεμπορικά θα βρείτε γαλλική καρυδιά, που είναι παρόμοιας ποικιλίας με την ελληνική. Εδώ μπορούμε να δούμε μια βιτρίνα, η οποία είναι από ελληνική καρυδιά. Βλέπουμε ότι τα ξύλα ενδεχομένως προσπαθούμε να χρησιμοποιήσουμε όσο το δυνατόν παρόμοιο χρωματισμό. Και εδώ αυτή εδώ η βιτρίνα, βλέπουμε ότι είναι από ελληνική καρυδιά. Και βλέπουμε τα νερά και τις διχρωμίες που έχει, όπως και αυτά τα δύο τα τραπεζάκια. Είναι από ελληνική καρυδιά. Έτσι θέλω να σας δείξω και κάποια έπιπλα που πιθανώς να έχω, που να είναι από τα ξύλα που σας δείχνω. Έτσι, αυτά είναι και άβαφτα έπιπλα. Για να δείτε κάτι βαμμένο, είναι αυτό. Δηλαδή μαζί με το λούστρο πέφτει και χρώμα, η όψη του φαίνεται τελείως διαφορετική, έτσι. Αυτή η καρέκλα. Η ελληνική καρυδιά λοιπόν είναι ένα παραδοσιακά χρησιμοποιημένο ξύλο στην ελληνική επιπλοποιία. Γιατί παλιότερα σίγουρα θα υπήρχε σε περισσότερο βαθμό από ότι τώρα και θα ήταν και πιο δύσκολο να φέρουν και ξύλα εισαγωγή στην Ελλάδα, οπότε χρησιμοποιούσαν τα δικά τους. Είναι παραδοσιακά ελληνικό ξύλο, πλέον είναι δισεύρετο και για να σας πω την αλήθεια από εμπειρία, σε πολλά μαγαζιά που ενδεχομένως θα σας πούνε ότι κάποιο ξύλο είναι καρυδιά, προσέξτε, γιατί μπορεί να γράφει χρώμα καρυδιά ή να λένε ακόμα και ψέματα. Η καρυδιά, η ελληνική, είναι πάρα πολύ δυσεύρετη. Χρησιμοποιούν πιο πολύ Αμερικής είτε Αφρικάνικη, που η Αφρικάνικη δεν κάνει καν καρύδια. Λοιπόν, αυτά είχα να πω για την καρυδιά και πάμε να δούμε κάποια ξύλα ακόμα. Εδώ βλέπουμε λοιπόν ένα άλλο πολύ συχνά χρησιμοποιημένο στην επιπλοποιία ξύλο, είναι η οξιά. Είναι πιο φθηνό από την καρυδιά, είναι πιο εύκολο στη χρήση από τον τεχνίτη, γιατί ξέχασα να σου πω και η καρυδιά έχει πάρα πολλά σφάλματα σαν ξύλο, οπότε ας πούμε από μια πλάκα που είναι κομμένη από κορμό, ενδεχομένως αν πετάξει ακόμα και τη μισή, γιατί έχει πολύ φύρα, ρόζους και διάφορα άλλα σφάλματα, ενώ η οξιά είναι συνήθως, όπως τη βλέπουμε εδώ, επεξεργασμένη και κομμένη, συνήθως και ο κορμός της είναι σχεδόν τέλειος. Αυτή που βρίσκουμε κυρίως στην αγορά είναι οξιά στα Βαλκάνια, Ρουμανία, Σερβίας.
και πιο σπάνια ελληνική πλέον. Η εισαγωγή είναι και καλύτερα η ξυλία επίσης. Λοιπόν, εδώ πέρα βλέπουμε, δεν έχει διαφορές βέβαια, η οξιά των Βαλκανίων είναι η ίδια παντού. Ακόμα και της Ελλάδας με τη σερβική, την ρουμάνικη. Βλέπουμε τα χαρακτηριστικά της και συνήθως η οξιά κάνει αυτά τα μαύρα μπιμπικάκια εδώ βλέπουμε. Έτσι μπορούμε να την ξεχωρίσουμε κιόλας από αν την έχουν βάψει καρυδί, ας πούμε, ή κάτι άλλο, τέλος πάντων. Κάπως έτσι είναι αυτό το ξύλο, είναι και αυτό σκληρό ξύλο, όπως και η καρυδιά χρησιμοποιείται για εσωτερικό χώρο και όχι για εξωτερικό. Συνήθως τα ξύλα που χρησιμοποιούμε στον εσωτερικό χώρο, ας πούμε στο σαλόνι μας ή μες στο σπίτι μας, διαφέρουν από αυτά που χρησιμοποιούν σε στέγες, σε επιπλα κήπου. Δεν αντέχουν δηλαδή η οξιά και η καρυδιά, δηλαδή αυτά τα δύο ξύλα που έχουμε δει μέχρι τώρα σε υγρασίες, βροχές και κακουχίες του καιρού. Είναι πιο πολύ για εσωτερικό χώρο. Πιο σκληρά ξύλα βέβαια αντέχουν πιο πολύ σαν σκελετοί σε καρέκλες ή σε καναπέδες. Και όλα αυτά. Πάμε να δούμε κάποια έπιπλα που μπορεί να έχω από οξιά. Αυτές λοιπόν εδώ οι δύο οι καρέκλες που έχω είναι οξένιες. Βλέπετε και η οξιά ακόμα βγάζει διχρωμίες. Έτσι τις βλέπουμε εδώ. Είναι διαφορετικές από το προηγούμενο ξύλο που βλέπαμε. Έχουν και τα... Είναι ανοιχτό ξύλο, ανοιχτό χρωμοξύλο και ροζίζει λίγο. Εδώ πέρα βλέπουμε κιόλας στο ίδιο κομμάτι ξύλο, εδώ είναι άβαυτο, εδώ το έχω περάσει κερί, που είναι σχεδόν άχρωμο το κερί, έτσι. Έχουν διαφορά, βλέπουμε τη διαφορά, δεν έχει πέσει τόσο, δεν του έχω βάλει χρώμα, δεν του έχω βάλει κάσια. Κάπως έτσι είναι όταν ξεκινάς και κάνεις μια βαφή, ας πούμε, σε ένα ξύλο. Αυτά είχα να πω για την οξιά, πάμε στο επόμενο ξύλο. Πάμε λοιπόν, εδώ έχουμε την καστανιά. Η καστανιά είναι αυτή εδώ τα νερά της. Είναι πιο πορώδες νερά, πιο πορώδες επιφάνεια. Ακούτε πώς κάνει τον ήχη μου. Άμα πάρουμε ένα κομμάτι καρυδιά, δεν κάνει έτσι. Έτσι βλέπουμε και κάποιες διαφορές. Στην οξιά και στο δρύς που θα δούμε στη συνέχεια του βίντεο μπορούμε να κάνουμε το ντεκαπέ αν το έχετε ακουστά, δηλαδή μια τεχνοτροπία βαφής που περνά ένα χρώμα, ποτίζει μέσα ο πόρος που έχει ο βαθύς πόρος και μετά το τρίβεις και περνάς άλλο χρώμα και κάνεις μια διχρωμία μέσα στον πόρο ένα χρώμα, έξω από πάνω άλλο χρώμα. Και είναι μια τεχνοτροπία πολύ όμορφη που γίνεται στην οξιά, στο δρύς και στο δεσποτάκι που θα δούμε πιο μετά. Αυτό λοιπόν είναι αυτά τα ανοιχτόπορα ξύλα, ας πούμε, αυτά τα τρία που θα δούμε τώρα. Η καστανιά από τα τρία είναι το πιο ελαφρύ. Τέτοιο ξύλο χρησιμοποιούν στα παραδοσιακά έπιπλα στα εσωτερικά των συρταριών, κάνουν τα πιο καλά συρτάρια παραδοσιακά και είναι αρκετά καλό ξύλο, το χρησιμοποιούν, έχω την αίσθηση, και οι τεχνίτες που φτιάχνουν στέγες παραδοσιακές και έτσι μπορούμε να το βρούμε σε κομμάτια 8x8 που φτιάχνουν τις στέγες. Αλλά και σε έπιπλα, έτσι φυσικά είναι πολύ διαδεδομένη να φτιάξεις έπιπλο από καστανιά. Πιο μερακλίδικο, ας πούμε, συνήθως στα πιο σύγχρονα στη μόδα τώρα είναι το δρύς και λιγότερο η καστανιά με το δεσποτάκι. Προσωπικά αν θα έφτιαχνε ένα έπιπλο τώρα, πρώτα θα χρησιμοποιούσα δρύς, μετά δεσποτάκι και στο τέλος καστανιά. Πάμε να δούμε και πάμε να δούμε ένα έπιπλο που έχω φτιάξει από καστανιά. Εδώ λοιπόν βλέπουμε ένα καπάκι τραπεζιού που έχω κάνει από καστανιά. Βλέπουμε τα νερά πως κάνουν. Είναι πολύ όμορφα. Είναι και αυτό μασίφ το συγκεκριμένο. Δεν είναι καπλαμάς.
και έχει αυτό το αποτέλεσμα. Το έχω κάνει και μια βαφή. Προορίζεται για εξωτερικό χώρο το συγκεκριμένο και το έχω κάνει βαφή εξωτερικού χώρου χωρίς χρώμα και του έδωσε το άχρωμο βερνίκι ένα τόνο καφέ. Άμα σας αρέσει το βιντεάκι μου, κάντε like ή subscribe και πάμε να δούμε μερικά ακόμα ξύλα, μερικά ακόμα είδη ξύλου. Για πάμε. Εδώ έχουμε την ελιά, την κλασική ελιά που ξέρουμε όλοι που βγάζει το ελαιόλαδο. Έχουμε αυτή την απόχρωση στην ελιά. Αυτά τα νερά είναι πολύ έντονα και πολύ όμορφα. Είναι από τα πιο βαριά ξύλα που έχω δουλέψει, δηλαδή το βάρος της είναι αισθητά διαφορετικό από τα υπόλοιπα και γενικά το κάθε ξύλο, εκτός από την διαφορετική του όψη, έχει διαφορετικό βάρος, διαφορετική αντοχή στο να το κόβεις, διαφορετική στο να το επεξεργάζεσαι με το κάθε μηχάνημα, ακόμα και να το σκαλίζεις, έχουν διαφορετική αντίσταση σε όλες τις κατεργασίες τους. Το καθένα είναι μικρότερη, το στο άλλο μεγαλύτερη, άλλο έχει άμμο και χαλάει τα κοπτικά, άλλο δεν έχει, άλλο πετάει κομμάτια, άλλο είναι πιο σκληρό, πιο συμπαγές. Όλα αυτά στο κάθε ξύλο είναι διαφορετικά και ο τεχνίτης από την εμπειρία του ξέρει να τα μεταχειρίζεται. Αλλά σε έναν που θέλει να κάνει κάτι DIY, πρώτα κοιτάει την όψη και μετά όλα τα άλλα τα βλέπει στην πορεία. Αυτή λοιπόν είναι η ελιά. Πάμε να δούμε και ένα καπάκι από ένα τραπέζι που έχω φτιάξει με ελιά. Την ελιά τη χρησιμοποιούν πολύ, είναι στη μόδα που επειδή κάνει πολλά φαγώματα, εγώ αυτά τα ξύλα, επειδή φτιάχνω παραδοσιακά έπιπλα, δεν έχουν τέτοια πράγματα, αλλά οι κορμοί τους έχουν κοψίματα και φαγώματα και μέσα βάζουν και εποξιδικές ρητίνες ή αλλιώς υγρό γυαλί. Ίσως να έχετε συναντήσει τέτοια έπιπλα, είναι αρκετά στη μόδα τώρα. Πάμε να δούμε κάτι διαφορετικό από αυτά που έχετε συναντήσει. Εγώ θα σας δείξω ένα καπάκι συμπαγές, που είναι και αυτό αρκετά δύσκολο για να βρω την ξυλία να είναι έτσι χωρίς φαγώματα και συμπαγέ. Έψαξα όλη την Ελλάδα για να τη βρω και βρήκα. Πάμε. Εδώ λοιπόν έχουμε ένα καπάκι από την ελιά που είδαμε. Βλέπετε τα υπέροχα νερά που βγάζει, που είναι έτσι ακατάστατα με πολλούς χρωματισμούς. Είναι πάρα πολύ όμορφη και εξαιρετικά δυσεύρετη. Το επόμενο ξύλο που θα συναντήσουμε είναι το πεύκο. Το πεύκο είναι μαλακό ξύλο, χρησιμοποιείται σε έπιπλα εξωτερικού χώρου, σε μπατζούρια, σε κάσες από πόρτες, γενικά σε πράγματα, σε ξυλουργικές κατασκευές που δέχονται υγρασία και πρέπει να έχουν αντοχή σε αυτή. Ο λόγος που αντέχει την υγρασία το πεύκο, ενώ είναι μαλακό ξύλο και ελαφρύ, είναι το ότι έχει μέσα τέτοιο, το ρετσίνι που λέμε, που έχουν τα πεύκα. Όπως ρετσίνι έχει και το έλατο, όπως ρετσίνι έχουν και άλλα είδη πεύκου που μπορεί να έχετε ακούσει, που είναι το pit pine, που είναι το Oregon. Τα κονοφόρα λοιπόν δέντρα προορίζονται για εξωτερικούς χώρους, για χρήση ξυλουργικών κατασκευών και επίπλων εξωτερικού χώρου. Έτσι λοιπόν είναι το πεύκο και έχει τις κιτρινίλες που αυτό εδώ είναι χρωματισμένο το ξύλο έντονα από ρετσίνι. Θα τις συναντήσουμε πολλές φορές όταν το κατεργάζεσαι, στάζει και ρετσίνι. Έχει αυτούς τους έντονους ρόζους, τους μαύρους, τους καφέ μάλλον, καφετίζουν αυτοί οι ρόζοι άμα τους δούμε από κοντά, ενώ στο έλατο οι ρόζοι αυτοί είναι μαύροι. Χρησιμοποιείται λοιπόν για αυτά που είπαμε και είναι πολύ καλό ξύλο για αυτό, όταν προορίζεται για αυτά που πρέπει να το χρησιμοποιήσουμε. Δεν συνηθίζουμε να φτιάχνουμε καρέκλες και έπιπλα εσωτερικού χώρου από πεύκο, γιατί υπάρχουν καλύτερα έπιπλα, τα ξύλα τα άλλα που είδαμε, τη οξιά, η καρυδιά, το δρύς που θα δούμε, είναι πιο ανθεκτικά, πιο σκληρά ξύλα, ώστε μια καρέκλα που δέχεται πιέσεις όταν κάθεσαι ή όλα αυτά, να αντέχει πιο πολύ.
Πάμε να δούμε και κάποια άλλα είδη ξύλου. Καλώς ήρθατε λοιπόν στον κόσμο της κερασιάς. Η κερασιά είναι ένα πολύ ευγενές ξύλο, δεν πολύ χρησιμοποιείται πλέον, αλλά έχει αυτό το ροζοκόκκινο χρώμα. Εδώ την πλάνησα λίγο για να δείτε τα νερά της. Σε απλάνιστη μορφή η ξυλία μας έχει αυτή τη μορφή από την κατεργασία όταν κόβαν τον κορμό. Τώρα θα μου πείτε, η κερασιά τόσο χοντρή δεν υπάρχει. Ναι, ισχύει, αυτό το ξύλο λέγεται κερασιά γιατί μιμείται το χρώμα της κερασιάς. Είναι από ένα άλλο δέντρο το οποίο χρησιμοποιούν στην επιπλοποία σαν κερασιά. Είναι εισαγωγής και έχει αυτή τη μορφή. Χρησιμοποιείται στην επιπλοποία, στο να φτιάχνεις πολύ ωραία έπιπλα, γιατί είναι και αρκετά ακριβό και δυσέβρετο πλέον. Η κερασιά έχει αυτό το ροζοκόκκινο χρώμα, συνήθως τη βάφουνε, αν θα ρίξουν στην κάσια θα βάλουν λίγο κόκκινο ακόμα, αλλά ποτέ είναι κρίμα να την κάνεις άλλο χρώμα, γιατί δεν υπάρχει λόγος να χρησιμοποιήσεις κερασιά εκ των προτέρων. Λοιπόν, πάμε να δούμε και άλλα ξύλα τώρα. Αλλά επί την ευκαιρία θα δείτε ότι αυτός είναι μια πλάκα κορμού. Έτσι βλέπουμε ότι είναι σε αυτή τη μορφή η ξυλία μας, η Massif, όταν την αγοράζουμε, και σε διάφορα πάχη και φάρδιτα και μήκη ακόμα. Αλλά πάνω κάτω είναι έτσι, ξεφαρδισμένη και έτοιμη για την κατεργασία μας. Πάμε λοιπόν να δούμε και το δρύς. Το δρύς λοιπόν είναι αυτό εδώ το ξύλο. Είναι πιο σκληρό και βαρύ από το Ιγκαστανιά και το Δεσποτάκι. Την Καστανιά την είδαμε, το Δεσποτάκι θα το δούμε στην πορεία. Έχει παρόμοια νερά, είναι πορώδες και αυτό και μπορεί να γίνει ντεκαπέ. Το δρύς χωρίζεται σε δύο υποκατηγορίες. Είναι παρόμοια τα νερά του, υπάρχει το ροζ δρύς και το λευκό δρύς. Συνήθως έχουν διαφορά στην τιμή, αλλά μια μικρή διαφορά στο χρωματισμό, το τελικό όταν λουστραριστεί, η οποία είναι ανεπαίσθητη, συνήθως ό,τι να είναι διαλέγεις, αλλά αν θέλεις να παντρέψεις κάποια είδη έπιπλα που έχει ο χώρος, θα πρέπει να χρησιμοποιήσεις είτε ροζ είτε λευκό, αναλόγως με το τι έχει χρησιμοποιηθεί πιο πριν. Το δρύς είναι σκληρό και βαρύ ξύλο, είναι λίγο πιο, ελάχιστα πιο ελαφρύ από την ελιά, και μου έκανε και εντύπωση που πρόσφατα χρησιμοποίησα ελιά και ήταν πιο βαριά από το δρύς, γιατί είναι από το πιο βαριά ξύλα της επιπλοποίας. Είναι πολύ όμορφο, χρησιμοποιείται σε παρκέ, παραδοσιακά σε παρκέ και σε έπιπλα και σε μποαζερί πολύ συχνά. Και είναι πολύ αντοχής σκληρό ξύλο, γι' αυτό και το χρησιμοποιούσαν πολύ οι πατωματζίδες στα παρκέ. Αυτή λοιπόν η πολυθρόνα εδώ που βλέπουμε είναι φτιαγμένη από δρύς. Βλέπουμε εδώ τα χαρακτηριστικά της. Έτσι. Είναι το ξύλο. Όταν βαφτεί φυσικά μόνο με βερνίκι, παρατηρείται ένα κίτρινο, μια κίτρινη απόχρωση. Αυτό το κιτρίνισμα στο δρύς έρχεται με τον καιρό και τα πιο παλιά βερνίκια, και όσο πιο παλιώνει και όσο το χτυπάει ο ήλιος, κιτρινίζει ακόμα περισσότερο. Στα πιο καινούργια βερνίκια νομίζω ότι αυτό συμβαίνει αρκετά λιγότερο, το συναντάγαμε πιο παλιά. Αλλά παρόλα αυτά του δίνει μια ομοιομορφία, δεν κιτρινίζει διαφορετικά από τη μία και από την άλλη, οπότε πάλι ωραίο φαίνεται, όπως φαίνεται και εδώ πέρα πολύ ωραία η πολυθρόνα μας. Αυτό είναι λοιπόν το δρύς. Πολλές φορές το χρησιμοποιούν το δρύς και σαν απομίμηση βέγγε. Αν το βάψεις μαύρο, πολύ σκούρο, μιμείται τα νερά του βέγγε εισάξια, ας πούμε, και λόγω του ότι το βέγγε σαν ξύλο είναι μαύρο χωρίς να βαφτεί, το παρουσιάζουν απόχρωση βέγγε. Και επειδή είναι και πολύ ακριβό, χρησιμοποιούν δρύς. Το σωστό είναι να ενημερώνουμε τον πελάτη μας για όλες αυτές τις επιλογές σαν τεχνίτες και κάπως έτσι, ας πούμε,
και χρησιμοποιείται το δρύ στην επιπλοποιία. Εδώ έχουμε αυτό που σας είπα, ένα δρύς βαμμένο σε μαύρο που θυμίζει πολύ το Βέγγε. Το άσπρο είναι η σκόνη, μισό λεπτό να το φυσήξω. Λοιπόν, βλέπουμε ότι σκουροκαφετίζει όπως το Βέγγε και μιμείται πάρα πολύ. Εδώ είναι και ένα σκαπλά μας, δεν είναι μασίφ αυτό, είναι από μασίφ ξύλο, αλλά είναι λεπτό δέκατο του χιλιοστού ξύλο, το οποίο το κολλάμε πάνω σε άλλες επιφάνειες για να παρουσιάσουμε μια επιφάνεια από αυτό το ξύλο, σαν τεχνίτες. Να σας δείξω και αυτό, αν και έχω φτιάξει για τους σκαπλαμάνδες ξεχωριστό βίντεο και μπορείτε να το δείτε στο κανάλι μου. Πάμε να δούμε και άλλα ξύλα. Αυτό εδώ λοιπόν το ξύλο είναι δεσποτάκι. Μοιάζει με το δρύς σε νερά και με την καστανιά που είδαμε πιο πριν. Είναι κάτι ενδιάμεσο, θα έλεγα, σε αντοχή και σε βάθος πόρου και όλα αυτά. Είναι πιο ενιαίο και πιο λευκό το χρώμα από την καστανιά και είναι πολύ όμορφο για έπιπλα και για ντεκαπέ. Αυτά εδώ πέρα βλέπουμε ότι είναι, βλέπουμε τις δύο κοπές από τις τρεις του ξύλου. Εδώ είναι η ισόβενη, πάνε ίσια τα νερά. Εδώ πέρα βλέπουμε τη φαρδίβενη, κάνουν βένες τα νερά, αυτές τις λόγχες. Και εδώ βλέπουμε, επειδή το έχουμε κόψει έτσι το ξύλο, το μασίφ, βλέπουμε τη σόκορη πλευρά, την κάθετη πλευρά, όπως λέμε εμείς οι τεχνίτες, τη σόκορη. Αυτές είναι οι τρεις κοπές του ξύλου και η κάθε κοπή παρουσιάζει και διαφορετικά νερά, έτσι, διαφορετικά χρώματα. Εδώ βλέπουμε μερικά ξύλα που έχω πριστεί ξυλία μασίφ, που είναι αποθηκευμένη στο εργαστήριό μου. Κάπως έτσι τα βάζω μέσα στο εργαστήριο όταν δεν είναι σε παλέτα ξάπλα. Τα βάζουμε έτσι όρθια τα ξύλα. Τα βοηθάει να μένουν ίσια και να αποθηκεύονται με σωστό τρόπο, ας πούμε, μέσα στο εργαστήριο. Αν σας άρεσε το βιντεάκι μου, κάντε like ή subscribe. Είμαι ο Σαριδάκης, ο Νίκος από τα Έπιπλα Σαριδάκη. Ήθελα να φτιάξω ένα βίντεο καιρό έτσι με διάφορα είδη ξυλίας. Υπάρχουν πάρα πολλά ακόμα, απλά έκανα με έναν δειγματισμό με αυτά που έχω συνήθως στο εργαστήριο και σας το παρουσίασα. Ευχαριστώ πάρα πολύ, να είστε καλά, γεια σας.